Εγώ θέλω να σταθώ σε τρία θέματα, δύο κατ' ουσίαν. Το πρώτο, νομίζω ότι αυτό έχει καλυφθεί, αφορά την δυνατότητα που έχουν οι τράπεζες να μετατραπούν ξανά σε θεσμούς ομαλής χρηματοδότης. Πρώτα απ' όλες οι ίδιες αναφέρονται στη χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλες τις παρεπόμενες εξελίξεις που προέρχονται από μια ομαλή χρηματοδότηση τραπεζικού συστήματος ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα και με τους ίδιους κανόνες και όρους με όλες τις άλλες τράπεζες στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα θέμα, το παρακάμπτω. Το δεύτερο θέμα αφορά τη χρηματοδότηση της οικονομίας με δεδομένα τους περιορισμούς που υπάρχουν στο τρίτο και βασικό θέμα που θα σταθώ, στα κόκκινα δάνεια και στη χρηματοδότηση των τραπεζών. Η κυβέρνηση από πέρυσι ανέπτυξε ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα προκειμένου να υπάρξουν χρηματοδοτικοί θεσμοί οι οποίοι να μπορούν να διευκολύνουν μια πολύ πιο ομαλή χρηματοδότηση στην οικονομία και για τον λόγο αυτό με συμφωνίες και με πολλούς άλλους τρόπους δραστηριοποιούνται πλέον στην Ελλάδα με σημαντική όμως παρουσία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, ο IFC, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και άλλοι θεσμοί. Και λέω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό ακριβώς επειδή ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης πολλών άλλων παρεμβάσεων, αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κλπ. Που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, διαμεσολαβείται μέσα από όλο αυτό το πακέτο των χρηματοδοτικών θεσμών. Το τρίτο θέμα φυσικά είναι η εξυγίαση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και το επίμαχο θέμα των κόκκινων δανείων. Είναι δεδομένο πρώτον ότι οι προηγούμενες ανεκεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών σε μεγάλο βαθμό απέτυχαν εξαιτίας του γεγονότος ότι μέρος αυτής της ανεκεφαλαιοποίησης δεν ήταν και μια λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Σε αντίθεση, η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και να δημιουργήσει έτσι ένα πολύ σταθερότερο περιβάλλον και εξυγίαση του τραπεζικού συστήματος. Προφανώς, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν μόνο το ότι δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, υπήρχαν και μία αδράνεια συσσωρευμένη στο τραπεζικό σύστημα η οποία ενώ κλιμακωνόταν το όλο το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και χρόνο με το χρόνο επιδεινόταν σημαντικά η αύξηση των κόκκινων δανείων, οι τράπεζες δεν είχαν τα εργαλεία, τα μέσα, τον τρόπο με το οποίο θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση αυτή με καλύτερο τρόπο. Σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα με τα τότε εργαλεία που είχαν. Εν τούτης, αυτό δεν έγινε και φτάσαμε στην κατάσταση του 2015 με ένα ποσοστό κόκκινων δανείων στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια της τάξης του 45% με 50% ανάλογα με την τράπεζα. Τώρα, εκ των πραγμάτων λοιπόν τέθηκε το θέμα, η διαχείριση των κόκκινων δανείων ήταν εκ των πραγμάτων πρώτη μέρημνα και της κυβέρνησης. Ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2015, στην πρώτη δηλαδή περίοδο της διακυβέρνησης, κάναμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ολοκληρώθηκε μια πολύ μεγάλη και σημαντική μελέτη από το σύμβουλο που προσλάβαμε την Ομούρα για το θέμα των κόκκινων δανείων. Την προοπτική και τις λύσεις που υπήρχαν σε σχέση με αυτό το θέμα από τις δυνατότητες μιας ίδρυσης μιας τράπεζας που θα απορροφούσε ένα μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων, καθώς και τα εναλλακτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια, μετά από διαδοχικές συμφωνίες και πολύ έντονες διαπραγματεύσεις, διαμορφώθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο πλέον για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο θα μπορούσα να πω ότι είναι πλήρες. Δηλαδή ότι έχει νομοθετηθεί όλο το σύστημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων, το οποίο επιτρέπει στις τράπεζες
να αποκτήσουν μια ενεργητική πολιτική διαχείριση των κόκκινων δανείων, να θέσουν στόχους και διαδικασίες με τις οποίες θα μπορεί να γίνει απομείωση των κόκκινων δανείων. Η βασικό αντικείμενο της διαπραγμάτευσης ήταν να διαμορφωθούν όλα αυτά τα εργαλεία υπό δύο προϋποθέσεις από την πλευρά μας. Η μία προϋπόθεση ήταν προστασία των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και μερίδας επιχειρηματικότητας, κυρίως η μικρομεσαία. Και η δεύτερη πλευρά της δικής μας μέρημνας ήταν να φτιαχτεί ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να είναι αρκετά ρυθμιζόμενο, ούτως ώστε να αποφύγουμε παρενέργειες που η ίδρυση και η δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων μπορεί να προκαλέσει. Άρα δύο ήταν οι βασικές μέρημνες από την πλευρά μας, να δημιουργηθεί βέβαια όλο το θεσμικό πλαίσιο πολλαπλών εργαλείων που να είναι στη διάθεση των τραπεζών προκειμένου να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια. Ταυτόχρονα, κάνοντας δύο βασικές μέρημνες, πρώτο προστασία των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και δεύτερο, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς, το οποίο να διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε αρνητικές παρενέργειες από αυτό. Τούτων δοθέντων, επιτρέψτε μου να ανακαλέσω τι ισχύει πλέον ως θεσμικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια. Η πρώτη πλευρά αφορά την απελευθέρωση και την πώληση κόκκινων δανείων και τη δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς. Αυτή η δευτερογενής αγορά νομοθετήθηκε, αφορά τη μεταβίβαση δανείων σε μη τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και προσδιορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας μιας κατηγορίας εταιριών εξειδικευμένων, οι οποίες θα διαχειρίζονται και θα εξυπηρετούν τα δάνεια. Άρα έχουμε δύο φαινόμενα, ένα η πώληση του δανείου, δεύτερο η διαχείριση του δανείου. Αυτό που ρυθμίσαμε είναι το εξής. Για να γίνει διαχείριση του δανείου, οι εταιρείες αυτές που θα ιδρυθούν, πρώτον θα ιδρεύουν στην Ελλάδα, δεύτερον θα υποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, τρίτον, θα έχουν αυστηρούς κανόνες λειτουργίας για τους οποίους γνωμοδοτεί και η κυβέρνηση και κατά την αδειοδότηση και κατά την λειτουργία και θα έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες λειτουργίας. Άρα η διαχείριση των δανείων γίνεται από εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος. Η πώληση των δανείων τώρα, η άλλη πλευρά, μπορεί να γίνεται σε χώρες, έχουν εξαιρεθεί φυσικά η φορολογική παράδοση, όλοι τους παγκόσμια φορολογική παράδοση και οι μη συνεργάσιμες χώρες. Άρα μπορεί να γίνεται η αγοροπολισία μόνο από ιδρύματα που εδρεύουν στην Ευρώπη, στην Αμερική, στο Καναδά κτλ. Αυτή η αγορά όμως, η αγορά ενός δανείου, για να γίνει διαχείριση του δανείου πρέπει να απευθυνθεί σε εταιρείες διαχείρισης υποχρεωτικά. Το επαναλαμβάνω. Η αγορά ενός δανείου, μετά όταν πρέπει να το διαχειριστώ, να έρθω σε επαφή δηλαδή με τον συγκεκριμένο δανειολήπτη και να συμφωνηθεί και να γίνει η διαχείριση του δανείου, η διαχείριση αυτή γίνεται υποχρεωτικά από το δεύτερο πυλώνα, τις εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Αυτές που έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργούν εδώ. Άρα η αγοροπολισία μεν απελευθερώνεται, η διαχείριση όμως των δανείων και των πραγμάτων γίνεται από ένα σύστημα που είναι εδρεύει και ρυθμίζεται από τους κανόνες της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό αφορά την δευτερογενή αγορά. Στη δευτερογενή αγορά εξαιρέθησαν για λόγους κοινωνικής προστασίας μέχρι τις αρχές του 2018 δύο κατηγορίες δανείων. Πρώτον τα στεγαστικά, δεν μπορούν να πουληθούν στεγαστικά αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ, που καλύπτει το 90% των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Και δεύτερον, δεν μπορούν να πουληθούν δάνεια επιχειρήσεων ή εμπορικών δανείων, τα οποία έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία. Άρα το ένα σύστημα προστασίας ως προς αυτό ενσωματώθηκε στην διαδικασία διαμόρφωσης της αγοράς αυτής. Το δεύτερο στοιχείο αφορά την νομοθεσία για την
ίδια τα στεγαστικά δάνεια με την αλλαγή στο νόμο, στον παλιό νόμο Κατσέλη, που διαμορφώθηκε με νέους κανόνες. Ο βασικός νόμος προβλέπει τα εξής, ότι το 25% των οικοκυριών, το οποίο αδυνατεί για αντικειμενικούς λόγους να εξυπηρετήσει τα στεγαστικά του δάνεια, θα προσφέρει συναρρωγή του κράτους. Το κράτος δηλαδή θα πληρώνει για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει αδυναμία πληρωμής την εξυπηρέτηση του στεγαστικού δανείου. Και το υπόλοιπο 35% των οικοκυριών που έχει ισχυρή προστασία, υπάρχει ένας μηχανισμός και μια διαδικασία μέσα από τον οποίο αναπροσαρμόζονται τα δάνεια, πρώτον στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική, και δεύτερον ρυθμίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που προβλέπει ο νόμος και δημιουργούν το πλαίσιο προστασίας του 60% των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων. Άρα έχουμε μια νομοθεσία για την πρώτη κατοικία που κάνει αυτά τα δεδομένα στοιχεία προστασίας και δεύτερον έχουμε ένα σύστημα λειτουργίας της δευτερογενής αγοράς το οποίο διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, ενεργοποιεί ένα εργαλείο και ταυτόχρονα διατηρεί και τη ρύθμιση και την προστασία. Το τρίτο πράγμα που εισάγαμε και νομοθετήθηκε και θεσμοθετήθηκε είναι διάφοροι θεσμοί με τους οποίους θα γίνεται μια συνολική επιτήρηση όλης της διαδικασίας διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Φτιάχτηκε, ιδρύθηκε και τίθεται σε λειτουργία μέχρι τα Χριστούγεννα τώρα η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ασχολείται ουσιαστικά με όλο το θέμα της πολιτικής των εξελίξεων και στα κόκκινα δάνεια και περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα ένα σύστημα ενημέρωσης και βοήθειας προς τους δανειολήπτες. Ιδρύονται 30 κέντρα υποστήριξης των δανειολήπτων σε όλη τη χώρα. Αυτό θα αποτελεί ένα βασικό μηχανισμό όπου οι δανειολήπτες θα μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση για το πώς δουλεύει το σύστημα των κόκκινων δανείων και τι οφείλουν να κάνουν και πώς να το κάνουν. Το δεύτερο συντονίζει όλο το έργο όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τρίτον, μαζί με τα αποκοινούμε την Τράπεζα της Ελλάδος ανανεώνει την πολιτική απέναντι στα κόκκινα δάνεια όπως θα γίνεται στο μέλλον. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε, θεσμοθετείται ένας φορέας πιστοποίησης φερεγγιότητας, ο οποίος θα διασφαλίζει την πραγματική και αντικειμενική αποτύπωση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των δανείων που έχει ένας δανειολήπτης. Θα προσφέρει δηλαδή σε αυτό το φορέα και θα αποτυπώνει ακριβώς τη δυνατότητα που έχει να εξυπηρετεί ένα δάνειο με ένα ισχυρό τρόπο. Τώρα, κοντά σε αυτά, βγήκε και ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπενθυμίζω ότι ο κώδικας δεοντολογίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Ενσωματώνει για πρώτη φορά το ελάχιστο εισόδημα που είναι απαραίτητο για μια τετραμελή οικογένεια. Άρα τι υποδεικνύει με βάση στατιστική υπηρεσία, υποδεικνύει ότι τα νοικοκυριά, τα τετραμελή νοικοκυριά έχουν ελάχιστο εισόδημα, οφείλουν να έχουν 1.100 ευρώ, άρα η ικανότητα εξυπηρέτησης των δανείων είναι πάνω από τα 1.100 ευρώ. Συνεπώς η τράπεζα, βάσει τον κώδικα δεοντολογίας, καλείται ουσιαστικά να αναδιαρθρώνει τα δάνεια με βάση την ικανότητα αποπληρωμής που έχει ένας δανειολήπτης. Έχει και πολλά άλλα στοιχεία ο κώδικας δεοντολογίας, τα οποία δημιουργούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι τράπεζες πλέον έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλά εργαλεία με τα οποία μπορούν να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια. Επιτρέψτε μου να πω τι μπορούν να κάνουν πλέον οι τράπεζες, πρακτικά τα πάντα. Πρώτον, διευκολύνεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων στο εσωτερικό τους. Μέχρι τώρα δεν ήταν εύκολο. Τώρα είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο και οι κανόνες με τους οποίους οι τράπεζες μπορούν να θέτουν τους κανόνες αναδιάρθρωσης και να διευκολύνουν το γεγονός ότι μπορούν να προχωρούν εφόσον διατηρούνται οι κανόνες διαφάνειας και πολλοί άλλοι
αυστηροί κανόνες, να μπορούν να προχωρούν σε αναδιαρθρώσει κάτι που δεν το είχαν μέχρι στιγμής. Δεύτερον, οι τράπεζες μπορούν να φτιάξουν φυσικά, να συνάψουν συμβάσεις με εταιρείες διαχείρισης, μερικές ξεκινάει και το κάνουν. Τρίτον, μπορούν να φτιάξουν στη δευτερογενή αγορά δικούς τους θεσμούς, είτε μόνες τους είτε από κοινού με άλλους, που να προβαίνουν στην αγορά και διαχείριση δανείων. Τέταρτον, μπορούν τελικά, εάν και εφόσον θέλουν, να προχωρούν και στην πώληση δανείων. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, ξέρουμε τα εξής, ότι όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί. Ο SSM και η άλλη Τράπεζα της Ελλάδος έχουν φτιάξει ένα πλαίσιο αποκλιμάκωσης των κόκκινων δανείων τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από αυτά τα εργαλεία. Αυτά έχουν αποτυπωθεί περίπου και ποσοτικά, άρα γνωρίζουμε πόσο περίπου ενδεικτικά προβλέπεται να διαρθρωθούν εντός των τραπεζών, πόσα προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν τη δευτερογενή αγορά, ποιες κατηγορίες δανείων χρησιμοποιούν τη μία ή την άλλη λύση. Άρα έχουμε περίπου και το θεσμικό πλαίσιο και τους στόχους που έχουν τέθει από τις τράπεζες. Είναι ένας σχεδιασμός, κατά τη γνώμη μου, ρεαλιστικός, δηλαδή μέχρι το 19 να αποκλιμακωθεί το 40% των δανείων. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος εφόσον ενεργοποιηθούν όλα τα προηγούμενα. Κράτησα για το τέλος τη βασική προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση πώλησης του δανείου, μια και έγινε πολύ τώρα στις μέρες αυτές, γιατί δεν το επαναγοράζει και όλα τα σχετικά. Στο νόμο προβλέπεται η ενημέρωση του δανειολήπτη ότι πρόκειται να πουληθεί. Δεύτερον, η διατύπωση συγκεκριμένης προσφοράς από την τράπεζα πριν πουληθεί το δάνειο στους τελευταίους 12 μήνες, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να ανταποκρίνεται στα δεδομένα τα εισοδηματικά του δανειολήπτη. Τρίτον, ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπει για πρώτη φορά ότι οι τράπεζες μπορούν να κουρεύουν δάνεια, δεν μπορούσαν μέχρι τώρα, δηλαδή μπορούν να πωλούν ή και να παραγοράζουν δάνεια σε τιμές χαμηλότερης ονομαστικής αξίας. Τα κράτησα όλα αυτά για το τέλος. Στο τέλος όμως, η τελευταία εκκρεμότητα των κόκκινων δανείων αφορά το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε και αφορά τις επιχειρήσεις. Και είναι ο περίφημος μηχανισμός εξοδικαστικού συμβιβασμού. Μέχρι τώρα το πρόβλημα των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων ήταν απλό. Πρώτον, δεν ξέρανε πού χρωστάνε η μία με την άλλη και ήταν δύσκολο να συντονιστούν. Ακόμα και όταν ήξερε, ήταν δύσκολο να συντονιστούν. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι είχαμε επιχειρήσει με πολλαπλά χρέη στο δημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στις τράπεζες. Άρα δεν υπήρχε τρόπος να επιληθεί εξίσωση παρά μόνο αν βρισκόταν ένας μηχανισμός, ένας τρόπος με τον οποίο ταυτόχρονα μπορούσε να γίνει ρύθμιση όλων αυτών των δανείων και των χρεών ταυτόχρονα. Αυτό κάνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Είναι για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες. Ουσιαστικά είναι ένας θεσμός όπου κάθονται στο ίδιο τραπέζι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, ασφαλιστικοί οργανισμοί και οι τράπεζες. Ελέγχεται μέσα από μια διαδικασία η βιωσιμότητα της επιχείρησης, το πιο βασικό, και ταυτόχρονα με βάση τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την ικανότητά της να πληρώνει τα χρέη της στο μέλλον, διαμορφώνεται μια πρόταση στην οποία πρέπει να συνενέσουν προφανώς η μεγάλη πλειοψηφία των τριών πιστωτών. Εφόσον συνενέσουν σε αυτό το σχέδιο που προτείνεται, τότε σφραγίζεται από δικαστή και εφαρμόζεται. Στο σχέδιο αυτό λοιπόν, στο οποίο υπάρχουν φιλοδοξίες ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό διαχείρισης των κόκκινων δανείων, υπάρχουν επιμέρους συγκεκριμένες διαδικασίες για το τι συμβαίνει σε περίπτωση που μέτοχοι διαφωνούν κλπ. Όλα αυτά είναι μέσα στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέσα στον Οκτώβριο και θα δώσει μια νέα όθηση στη διαχείριση δανείων. Περίπου μια διαδικασία που συμβαίνει για πρώτη φορά, μιας και προβλέπεται από τον νόμο ότι μπορούν να υπάρχουν απομειώσεις και των χρεών και από το δημόσιο και από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και από τις τράπεζες.
Άρα μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος τις βιώσιμες επιχειρήσεις και το βιώσιμο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας θα μπορεί να αποτελέσει ένα μηχανισμό στήριξης, ενίσχυσης και ταυτόχρονα εξυγίανσης ενός σημαντικού μέρους της ελληνικής οικονομίας, το οποίο σήμερα βρίσκεται βραχυκυκλωμένο. Θα κλείσω με δύο λόγια, λέγοντας ότι η νομοθεσία είναι ένα πράγμα, η πρόθεσή μας ήταν ένα, όντως να διαμορφώσουμε ένα ισορροπημένο πλαίσιο το οποίο για πρώτη φορά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον πρόβλημα. Προφανώς υπήρξαν διαφορετικές απόψεις, ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης για 9-10 μήνες και είχε ενσωματώσει στοιχεία και από τα δύο, από τις δύο προσεγγίσεις, ας το πούμε έτσι, από τις διαφορετικές γνώμες που υπήρχαν, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα θεσμικό πλαίσιο που τηρεί τις βασικές αρχές που είπαμε, είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που ανοίγει τα εργαλεία, δημιουργεί πλαίσιο για αντιμετώπιση του προβλήματος και ταυτόχρονα προστατεύει κοινωνικά αυτό που πρέπει να προστατευτεί και διευκολύνει ταυτόχρονα στο να μην υπάρξουν ακραία ή αρνητικά φαινόμενα τα οποία ένα ή περισσότερα από αυτά τα εργαλεία μπορούσαν να προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία. Υπό αυτούς τους όρους, νομίζω ότι μαζί με την ολοκλήρωση του εξοδικαστικού μηχανισμού μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι το επόμενο χρόνια, μέχρι το 19, ότι η αποκλιμάκωση του κόκκινου δανείου θα απελευθερώνει πόρους, θα δημιουργεί καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και θα επιταχύνει την επαναφορά, υποθέτω, αυτά που είπε ο Τσακαλώτος πριν, σε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να παίξει και να επιτελεί το βασικό του ρόλο της χρηματοδότησης της οικονομίας. Ευχαριστώ.